αυτό το οποίο θα ήθελα να σας μείνει είναι πως η εταιρεία μας βλέπει όλους τους συναδέλφους της πραγματικά σαν μια οικογένεια. Και εάν τελικά έρθετε και δουλέψετε μαζί μας, πραγματικά θέλουμε να μας βλέπετε όλους μας σαν οικογένεια. Ποια θα λέγατε πως είναι η μεγαλύτερη σας αδυναμία? Είναι η οικογένειά μου. Επειδή εγώ γενικά δεν οδηγάω, γίνεται να στείλετε κάποιον από την εταιρεία να με παίρνει από το σπίτι μου. Έχω τον μπαμπά μου να τα κάνει αυτά και πλέον επειδή θα είστε εσείς τώρα η οικογένειά μου. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, αυτό που ζητάτε δεν νομίζω να μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσαμε να παρέχουμε σαν εταιρεία είναι κάποιο μηνιαίο ποσό για να καλύψει τη μετακίνησή σας, είτε στη βενζίνη είτε σε διόδια. Υπάρχει κάτι άλλο? Έχω ακανόνιστη περίοδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό. Ναι, κάθε μήνα, 14 μέρες πριν την περίοδό μου, με πιάνουν τρομερή πόνη. Δηλαδή, μπορεί εκεί που κάθομαι στο γραφείο να αρχίζω να ουρλιάζω. Για 3 ώρες, έτσι. Και για 14 μέρες κρατάει όλο αυτό. Εντάξει, συνήθως η μαμά μου φέρνει έτσι φρουτάκια. Αν κι εσείς μπορείτε έτσι λίγο κάπως να με κάνετε να νιώσω καλύτερα ή να μου κάνετε κάποια γκαλίτσα, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Θα υπάρξει κατανόηση στην περίπτωσή σας. Κάτι άλλο? Ναι, θα υπάρχει κάποιος daddy. Daddy? Για να του ζητήσω λεφτά για να πάρω κάτι από το κηλικείο, ας πούμε. Όχι, δεν έχουμε κάποιον daddy. Όχι. Στην εταιρεία. Εάν γινόταν να ξεκινήσετε μαζί μας, πότε θα μπορούσατε να ξεκινήσετε? Α, εγώ ιδανικά θα ήθελα να δουλεύω 9 με 12, να φεύγω να προλάβω να δω είσαι το τέρι μου. Ή να δουλεύω μετά το είσαι το τέρι μου, δηλαδή 3 με 5. Κοιτάξτε, τα ωράρια της εταιρείας μας είναι 9 με 5, οπότε δεν νομίζω να είναι εφικτό. Αυτό που εννοούσα όμως είναι ποια μέρα θα μπορούσατε να ξεκινήσετε. Εγώ και αύριο θα μπορούσα. Αύριο είναι Σάββατο. Α, Δευτέρα τότε. Μάλιστα. Θα σας ειδοποιήσουμε. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.